Με τη συμπλήρωση του 6ου λεπτού ο Ηρακλής Νιπηδητού μπήκε μπροστά σε αυτόν τον αγώνα κυπέλου στα Ρυσοχώρια. Ένας αγώνας που θεωρητικά πριν την έναρξή του θύμιζε το Δαβίδ με το Γολιάθ. Προκειμένου δύο ομάδες σε Ψηρακλείου με γόρτινα αγωνίζεται στην Α1. Ο δε Ηρακλής Νιπηδητού, η ομάδα από τον Νιπηδητό, το ομώνυμο δημοτικό διαμέρισμα, αγωνίζεται στη Β1. Όμως και οι δύο βρίσκονται σε περίοπτη θέση. Μια εξαιρετική πορεία διανύουν και οι δύο. Η Μεν Γόρτινα είναι δεύτερη στο πίνακα στην Α1 Ψηρακλείου και μάλιστα με ποσοστά αξιοζήλευτα σε 8 αγώνες 16 βαθμούς. Γόρτινα 5 νίκες, μια ισοπαλία και 2 ήττες είναι ο απολογισμός, εξαιρετικός απολογισμός σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα της Α1 Ψηρακλείου. Επιθετικότατη ομάδα, 15 τα γκολ που έχει επιτύχει η ομάδα από τους Άγιους 10 και έχει δεχτεί αντίστοιχα 12. Εξίσου αξιοζήλευτη είναι η πορεία μέχρι τώρα του Ηρακλή Πυρηνικού στο πρωτάθλημα της Β1 Ψηρακλείου. Είναι στην προνομιακή πρώτη θέση. Σε 6 αγώνες έχει σκεντρώσει 16 βαθμούς. Μη τι άλλο αξιοζήλευτη αυτή η πορεία. 5 νίκες και μια ισοπαλία είναι. Δεν έχει γνωρίσει την ήττα η ομάδα εδώ. Δεν έχει γνωρίσει, λέγαμε, την ήττα η ομάδα του Νιπηδητού, ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής επιθετικότατη ομάδα. Έχει δύο φορές επιτύχει μέχρι τώρα στους 6 αγώνες και έχει δεχτεί 6 γκολ. Έξυπνα καλύπτω. Έξυπνα. Όλα αυτά προκλίνουν ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο που ήδη άρχισε με τις καλύτερες προοπτικές για τον Ηρακλή και για τους θεατές. Βέβαια είναι αρκετοί που παρακολουθούν, όχι στα VIP βέβαια, δεν υπάρχουν VIP εδώ, στα Λιώφυτα του χωριού εδώ στα Ρυσοχώρια. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι κάνουν πολύ σοβαρή προσπάθεια να κρατήσουν την ομάδα και τον κόσμο εδώ, περιφέρεια, και σίγουρα αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Έχει βραχεί το γήπεδο πριν την έναξη με επιμέλεια των παραγόντων του Ηρακλή Νιπηδητού, κύριου Παπαδάκη του Στέλιου, του Προέδρου, του κυρίου Κολόνια, γιορτάζει κιόλας ο Δημήτρης. Χρόνια πολλά να πούμε σε αυτόν και σε όλα τα παιδιά που γιορτάζουν και στις Δήμητρες. Ο Ηρακλής έχει μπει καλύτερα στο παιχνίδι, έχει σημειώσει ήδη ένα τέρμα. Φάουλ εκεί πεδίχθη, σωστά από τον ρέφερι. Διευθύντης του αγώνα είναι ο κύριος Κρασαγάκης με βοηθούς τον κύριο Βιτσαξάση και τον κύριο Δρακουλάκη. Είναι το διαιτητικό τρίο σήμερα που καλείται να λύσει κάθε πρόβλημα στον αγώνα. Ένα τείχος έχει στηθεί εδώ από τους παίκτες της Γόρτινας, ο τροματοφύλακας δίνει τη σωστή θέση που θα στηθεί. Εδώ κάτι λέει ο κύριος Κρασαγάκης. Κόσμος αρκετός μαζεμένος στην περιοχή. Θα υποφεληθεί, διώχνει όπως ολοκληρώνει την απομάκρυση.